Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και την πρεμιέρα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή με τον Παναγιώτη Βοσνιάδη, τον τερματοφύλακα της ομάδος που είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για το ξεκίνημα. Καλησπέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνείς ότι είτε το 7-0 είτε το 1-0, τρεις είναι οι βαθμοί, έτσι? Έτσι ακριβώς. Ό,τι σκορ και να υπάρχει, το θέμα είναι σημαντικό να είναι νίκη. Είχαμε καλή παρουσία στο παιχνίδι. Ναι. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, προηγηθήκαμε νωρίς, είχαμε κατοχή, είχαμε πολλές φάσεις. Μπορώ να θυμηθώ τις τελικές μας, είναι πάρα πολλές. Είχαμε δύο ακυρωθέν γκολ. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι και κοντά. Λένε ότι ήταν κανονικά τα γκολ. Έτσι φαίνεται, και... Παναγιώτη, ναι. Έτσι φαίνεται. Ναι, δεν θα σταθούμε εκεί. Εντάξει, η νίκη είναι αυτή που μετράει. Η νίκη είναι αυτή που μετράει. Πώς έζησες στην πρεμιέρα? Είσαι βέβαια παλιά καραβάνα πλέον στην ομάδα, δεν είσαι καινούριος σε σχέση με κάποια άλλα παιδιά που ήρθαν για πρώτη φορά φέτος. Γνωρίζεις και από συνθήκες έδρας και από Καφτατζόγλιο και από κόσμο. Αλλά το έζησες και εσύ με το δικό σου τρόπο, έτσι. Περιμένατε, φαντάζομαι, καιρό αυτό το ξεκίνημα, γιατί όλο από αναβολή σε αναβολή πηγαίναμε. Εννοείται. Περιμέναμε πολύ. Βέβαια, είμαστε μια νέα ομάδα που χτίστηκε στην αρχή αλλιώς. Μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι παίχτες. Θέλαμε το χρόνο μας για να δέσουμε και θέλουμε ακόμα το χρόνο μας. Βέβαια, είμαστε σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσαμε με το δεξί και τις υποχρεώσεις μας και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Ο στόχος είναι ένας, να τερματίσουμε πρώτοι και να αλλάξουμε κατηγορία. Βλέποντας την εντεκάδα, παρατήρησα ότι πάνω σε αυτό που είπες για το πώς ξεκινήσατε την προετοιμασία και πώς συνεχίσατε, ότι δύο ήσασταν μόλις, αν δεν κάνω λάθος, εσύ και ο Παναγιωτούδης από την περσινή ομάδα και ουσιαστικά από την ομάδα που ανέβηκε τις πρώτες μέρες στο βουνό, στα 3-5 πηγάδια, που ήσασταν οι παλιοί. Όλοι οι υπόλοιποι είναι νέα πρόσωπα. Άσχετα αν έχουν ξαναφορέσει τη βανέλα όπως ο Περόνι, για παράδειγμα, ο Γιαμπάρης και τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά όσον αφορά τη χημεία της ομάδας, αυτό σας δυσκόλεψε το προηγούμενο διάστημα? Είναι δύσκολο βέβαια. Γιατί μια ομάδα που μπαίνουν ξαφνικά να παίξουν 9 καινούργιοι παίχτες, όπως είπατε, για να δέσει θέλει κάποιο χρόνο. Θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα και παιχνίδια με τα παιχνίδια θα δέσουμε σαν σύνολο και θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Βέβαια μπήκε και αλλαγή ο Ρόβας, ήταν ο τρίτος. Σωστά. Απλά για την εντεκάδα ήταν οι δύο και μετά ήρθε και ο Χρήστος που ήταν ακόμα ένα πρόσωπο. Να σε ρωτήσω για την Κέρκυρα ή να σε ρωτήσω για τον Ατρόμητο? Θέλω να πω ότι το μυαλό είναι στην Τετάρτη πρωτίστως, έτσι? Εννοείται, εντάξει, είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε μια ομάδα που δεν την έχει κερδίσει κανείς στην Ελλάδα. Σωστά. Είναι αίτητη η Super League. Είναι πρώτη, αν δεν κάνω λάθος. Μια ομάδα καλή. Εμείς ξεκινήσαμε το δεξί στο κύπελο. Κερδίσαμε το Θιάλα Καμαρίου. Θέλουμε ένα καλό αποτέλεσμα την Τετάρτη, αν και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Θα το παλέψουμε, εννοείται, γιατί μας ενδιαφέρει και ο θεσμός του κυπέλλου. Για το πρωτάθλημα, το μάτς της Κυριακής, εν όψη μάλλον του αγώνα της Κυριακής, σου λέει κάτι αυτό το Απόλλων Λάρισας Κέρκυρα 2-0? Ήταν ένα αποτέλεσμα που προφανώς πολλοί δεν περιμέναμε, αλλά εντάξει, συνέβη. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής δεν είναι εύκολο. Έχει έδρες δύσκολες. Και άλλα φαβορή δυσκολεύτηκαν. Η Παναχαϊκή με τον Ιγυνιακό στην έδρα της που δεν κέρδισε, σωστά, ναι, είχε κι άλλα. Ναι, δεν είναι. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι δύσκολο πρωτάθλημα, ειδικά εκτός έδρας. Πρέπει να είσαι σοβαρός, πειθαρχημένος και να μην υποτιμάς καμία ομάδα. Κέρκυρα είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει κι αυτή, έμπειρη, με παίκτες Α' Εθνικής. Θεωρώ θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα κοιτάξουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φυσικά πάμε πάντα για την νίκη. Και από σήμερα είναι γνωστό ότι θα υπάρχει και κανονικά κόσμος του Ηρακλή που θα βρεθεί κοντά σας. Άλλωστε νομίζω, αυτό που είπα νωρίτερα, ότι είσαι πιο παλιό σε σχέση με άλλους, έχει συνηθίσει με την καλή την έννοια σε αυτό, έτσι. Όπου και αν πηγαίνετε στην Ελλάδα, να μην είστε μόνοι. Εννοείται, ο κόσμος είναι κοντά, είναι η δύναμή μας. Και πέρσι που ήμουν εγώ μας στήριξε και τα προηγούμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα, βλέπαμε ότι ο κόσμος στηρίζει την ομάδα, την αγαπάει. Τον θέλουμε στο γήπεδο, μας βοήθησε προχθές, έχει θετική ενέργεια, θέλουμε κοντά μας.
Τώρα, μία ερώτηση που φαντάζομαι όλοι σου την έχουν κάνει, την έχουν κάνει και στον πατέρα σου πάρα πολύ, γιατί είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε. Κάποιος που δεν γνωρίζει τίποτα βλέπει Βοσνιάδη στα δοκάρια, βλέπει Βοσνιάδη στον πάγκο, λέει τι γίνεται τώρα εδώ. Πώς το ζεις? Εντάξει, δεν το είχαμε επιδιώξει ποτέ να γίνει. Ναι. Και σε βρήκε κιόλας, έτσι να το πούμε αυτό. Σε βρήκε. Ναι, έτσι όπως έγινε τα πράγματα δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Γιατί δεν ήταν και ότι καλύτερο να έχουμε τον πατέρα μου προπονητή. Mm-hmm. Εντάξει, το ξεπέρασα. Με βλέπει όπως τους υπόλοιπους παίχτες. Και συνεχίζουμε. Κλειδώνουν όλα, έτσι, Παναγιώτη. Στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχει γιος και πατέρας, έτσι. Είναι τελειωμένα αυτά. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ωραία. Η ίδια μεταχείριση είναι σε όλους. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και φυσικά με το καλό να έρθει, γιατί όχι και η νίκη την Τετάρτη, που είμαι σίγουρος ότι με τους 6 βαθμούς που θα έχετε στο κύπελλο θα πάτε και πολύ καλύτερο όσον αφορά την ψυχολογία σας στην Κέρκυρα, έτσι. Εντάξει, είναι παιχνίδια αυτά που σου ανεβάζουν την ψυχολογία, αλλά βέβαια ο Ηρακλής είναι ομάδα αλφαεθνικής. Δεν το συζητάμε. Θα παίξουμε πρώτη φορά. Θα το παλέψουμε το παιχνίδι και εύχομαι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Άλλωστε δεν έχουν περάσει πάνω σε αυτό που λες πολλά χρόνια που ήταν στη Β' Εθνική, αλλά πήγε στα ημιτελικά του κυπέλου, έτσι, το 2015, πριν 3 χρόνια. Ναι, 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 το θυμάμαι, πολύ καλή πορεία εκείνη. Είναι ένα κίνητρο. Του είχε αποκλείσει τον Πανιόν. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι ένα κίνητρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ. Και πάλι καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Παναγιώτη Βοσνιάδη, τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζει βασικότατος, σταθερός και είπαμε 2-3 πράγματα όσον αφορά την νίκη, το ξεκίνημα, την πρεμιέρα.